Γεια σας φίλοι μου, έκτο επεισόδιο. Στο πέμπτο επεισόδιο είδαμε δύο μεγάλες νίκες, μία στο κύπελο. Πρώτη νίκη και πρόκριση από τη Stoke City. Δεύτερη νίκη με την Manchester City φυσικά, 2-0 μέσα στην έδρα μου. Βλέπουμε και λίγο το βαθμολογικό πίνακα, είμαι πρώτος με 5 βαθμούς, αίτητος. Μαζί με τη Southampton, οι μόνες ομάδες που είμαστε αίτητες νομίζω. Α, και η Chelsea με 4 ισοπαλίες όμως. Λίγο πιο κάτω βλέπετε. Ακόμα ένα σκάουτ ήρθε από την Αγγλία, Αλμπέρτο Μορένο βλέπουμε εδώ, αριστερό μπακ. Μόλις τώρα πήγε στην Λίβερπουλ φέτος. Πολύ καλός, αλλά δεν θα χρειαστεί νομίζω να κάνω κάποιο σκάουτ, γιατί έχει πάει τώρα στη Λίβερπουλ. Ο Κλάιν, ένας από τους παίκτες που μου αρέσουν για δεξί μπακ. Κάνω ένα σκάουτ. Ντάνι Ρόουζ, και εδώ φυσικά θα κάνω σκάουτ. Και στον Κάιλ Βόκερ. Ας κάνω και εδώ άλλο ένα. Πάμε να δούμε λοιπόν το παιχνίδι εναντίον της Crystal Palace. 1-0. 1-0, δεν ξέρω ούτε και εγώ πώς το κάνω αυτό. Αυτή τη φορά στο 1-31 σκοράρα. Πρώτη φορά βάζω τόσο γρήγορα γκολ. Αυτή η ομάδα δεν ξέρω, με εμπνέει. Κλέβω την μπάλα με τον Γέλαβιτς. Τραγικό λάθος από την άμυνα της Crystal Palace. Κακώς έκανα και δεν την υποτίμησα. Πρέπει να την υποτιμήσω, δεν έχει ομάδα. 1-0 λοιπόν, έκτο γκολ του Αμπέλ Ερνάντες σε 7 παιχνίδια. Πολύ ωραία. Για να δούμε τώρα την Crystal Palace να ψάχνει για τον γκολ. Μια παλιά βαθιά που θα κάνω εδώ και πάλι ο Αμπέλ Ερνάντες θα την κατεβάσει και 2-0. Το παιχνίδι πάει για περίπατο. Έτσι όπως φαίνεται στα πρώτα λεπτά. 5 λεπτά δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα. 2-0. Δεν ξέρω πόσα γκολ μπορώ να βάλω. Νομίζω ότι αυτό αρχίζει να είναι το θέμα περισσότερο του παιχνιδιού. Παρά το αν θα κερδίσω. 7ο γκολ του Αμπέλ Ερνάντες σε ισάριθμους αγώνες. Δεν μπορεί να αλλάξει πάσα και στα Palace. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Η Σέντρα διώχνει πραγματικά της Crystal Palace. Το σούτ του Χάντλστον 3-0. Σαν να πηγαίνουν όλα μέσα. 3-0 στο 17. Σκοράρει και ο Χάντλστον, νομίζω πρέπει να είναι το πρώτο του γκολ. Ωραίο σούτ. Δυνατό, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο κοντράρι μπάλα. Μάλιστα, αυτό τον ξεγέλασε έτσι. Κοντράρι μπάλα δεν φάνηκε στην κανονική ροή του παιχνιδιού. Για κάποιο λόγο δεν μπορεί να αλλάξει πάσα η Crystal Palace, πραγματικά. Κλέβω την μπάλα, λες και παίζω με ομάδα ερασιτεχνικού. Εξελίσσεται πολύ εύκολο το παιχνίδι. 3-0 και δεν έχει συμπληρωθεί ούτε το πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού. Εδώ πέρασε η μπαλιά του Πάνσεων 3-1. Μειώνει η Crystal Palace. Για να δούμε έτσι πως ξεκίνησε το παιχνίδι, μπορεί να διεκδικήσει την πορεία κάτι η Palace. Θα το δούμε. Εδώ μειώνει πάντως. Δεύτερο ημίχρονο.
Στο πρώτο πολύ εύκολα πήρα προβάδισμα 3 γκολ μέχρι το 17. Έχει γίνει το 3-0. Μείωσε η Crystal Palace. Αλλά δεν έχει δείξει ικανή να διεκδικήσει κατά το παιχνίδι μέχρι τώρα, παρότι έχει ισορροπήσει την εικόνα. Επόμενη αγωνιστική με την Arsenal, όπως βλέπουμε. Αυτό και αν είναι δύσκολο παιχνίδι. Πρώτο παιχνίδι με μεγάλη ομάδα. Εκτός έδρας κιόλας, γιατί με τη City ήταν εντός έδρας. Και δεν βγαίνει και η μπάλα να κάνουμε αλλαγές. Μια παλιά εδώ, φάουλ για την Crystal Palace. Ώρα για αλλαγές. Πάντα φυσικά ο Χάντλσον είναι η πρώτη αλλαγή. Είναι πάντα κουρασμένος. Η δεύτερη είναι ο Λούκο. Διαμέ, αλλάζει το παιχνίδι. Σέντρα, η κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση. Θα μπορούσα εδώ να κάνω το 4-1. Ο Σπερόνι μου είπε όχι. Στην κεφαλιά του Λίβερμορ. Που ήταν σαν 1-0. 1-0, δεν ξέρω ούτε και εγώ πώς το κάνω αυτό. Αυτή τη φορά στο 1-31 σκοράρα. Πρώτη φορά βάζω τόσο γρήγορα γκολ. Αυτή η ομάδα δεν ξέρω, με εμπνέει. Κλέβω την μπάλα με τον Γέλαβιτς. Τραγικό λάθος από την άμυνα της Crystal Palace. Κακώς έκανα και δεν την υποτίμησα. Πρέπει να την υποτιμήσω. Πολύ δύσκολο το επόμενο παιχνίδι και έχω και τραυματισμό. Ο Μπεν Αρφά έξω για 6 μέρες. Ζάξε, ευτυχώς δεν είναι μεγάλη ζημιά. Ο Ραμίρες θα τον αντικαταστήσει στο αρχικό σχήμα. Νομίζω το πιο δύσκολο παιχνίδι μέχρι στιγμής είναι αυτό που θα παίξω τώρα. Εναντίον της Arsenal στο Emirates. Δύσκολο παιχνίδι. Λείπει και ο Μπεν Αρφά, υπάρχει και κούραση γιατί είναι μεσοδόμαδο. Δεν θα κάνω κάποιο rotation, μόνο ο Ραμίρες έχει μπει από τον Μπεν Αρφά που είναι τραυματίας. Emirates Stadium λοιπόν, βροχερή ημέρα. Δύσκολο το παιχνίδι, το πιο δύσκολο ίσως τη σεζόν μέχρι τώρα. Για να δούμε. Αν θα καταφέρω να πάρω κάτι από αυτό το παιχνίδι, νομίζω ακόμα και η ισοπαλία δεν θα ήταν πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Πάντως δεν έχω αρχίσει άσχημα, έχω μπει καλά, δεν έχω αφήσει την Arsenal να με απειλήσει. Εδώ ευκαιρία με τον Αμπέλ Ερνάντες, θα στο άλλο το πλάι. Νομίζω μπορούσα να βρω και καλύτερη λύση. Σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Κατοχή της μπάλας είναι φανταστική που έχω μέσα στο Emirates. Μένει η μεγάλη φάση. Αμπέλ Ερνάντες, το σουτ! Αυτή νομίζω ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Πολύ καλός ήταν το Αμπέλ Ερνάντες. Λίγο out. Θα μπορούσα εδώ να είχα σκοράρει. Λίγο πριν φύγει το ημίχρονο. Για μέ, για τον Αμπέλ Ερνάντες εδώ. Παλιά, Γέλαβιτς, ο Ίντς πατάει περιοχή, τον είδα, πρόλαβα να του περάσω την μπάλα. Μεγάλη επέμβαση του Σέσνη, δεν το πιστεύω. Δεύτερη ευκαιρία και νομίζω η κλασική ευκαιρία ήταν αυτή. 32-68 η κατοχή του στο πρώτο ημίχρονο, δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει τώρα. Είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, πολύ καλή κατοχή μπάλας, ουσιαστική κιόλας, όχι φλιαρή μπορώ να πω. Μπορεί να μην είχα πολλές μεγάλες φάσεις, είχα δύο στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Αλλά ήμουνα στο μισό της Arsenal, στο δικό της μισό. Ποντόλσκι ένα σουτ, νομίζω κερδίζει το corner η Arsenal από αυτό το σουτ, όχι είναι out. Πέρασε από όλους η μπάλα. Τον Χάντλ στον κρατάω εδώ την μπάλα. Ο Ζένιος είμαι κλεισμένος τώρα, δεν έχω επιλογές πολλές. Επίθεση. Αμπέλ Ερνάντες, γύρισα ωραία με τον Αμπέλ Ερνάντες, το σουτ 0-1, δεν θα το χάσει αυτή τη φορά. Στο 72, πολύ σημαντικό γκολ
σε πολύ σημαντικό χρονικό σημείο, 0-1. Το πήγα σιγά σιγά το παιχνίδι με την κατοχή μου, κοίμησα την Arsenal. 0-1 μέσα στο Emirates και θα είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Λίβερμορ. Έχει ο Γκαστόν Ραμίρες χώρο. Μπαλιά για το Γέλεβιτ, θα τελειώσει το παιχνίδι εδώ. Το σούτ του Γέλεβιτ 0-2. Τέλος. Διπλό μέσα στο Emirates. Διπλό μέσα στο Emirates. Γέλεβιτ πανηγυρίζει. Από πίσω είναι οι οπαδοί μου που έχουν ταξιδέψει μέχρι το Emirates και δεν τους απογοητεύω. 0-2. Ιδανικό πλασέ. Από τον Νίκη Τσαγέλαβιτ. Τέταρτο γκολ στο πρωτάθλημα. 0-2 στο 84 και νομίζω ότι η νίκη είναι δική μου. Λίβερμορ παλιά για τον Αμπέλ Ερνάντες, δεν την κοντρόλαρε να τελειώσει τη φάση να κάνει το 0-3 και να βάλει θαυμαστικό, αν και πόσα θαυμαστικά ακόμα να μπουν. Είναι από μόνη της πολύ μεγάλη νίκη. Και τέλος, 3 βαθμοί στο τσεπάκι σε μια από τις δυσκολότερες έδρες της Premier League. Διπλό μέσα στο Emirates και οι οπαδοί μου είναι εκστασιασμένοι. 0-2 λοιπόν, Ερνάντες, Γέλαβιτς στο 72 και στο 84 έγραψαν μεγάλη νίκη. Ένα σούτ η Arsenal έκανε στο παιχνίδι, η κατοχή παρέμεινε σταθερά δική μου και η νίκη ήρθε. Εδώ βλέπουμε και το Final Scout των Dick Meyer, που είναι ένας από τους στόχους μου. Είναι πολύ γρήγορος όπως βλέπουμε και είναι στα 73 overall. Είναι 24 χρονών, νομίζω ότι και το value που έχει και το wage νομίζω ότι με επιτρέπουν να τον αποκτήσω. Αλλά έφυγε και το Final Scout του Eric Derm, είναι στα ίδια overall, λίγο φθηνότερος ο Derm. Νομίζω ότι πάνω κάτω είναι ίδιοι παίκτες. Αν και νομίζω ότι ο Dick Meyer είναι λίγο πιο έτοιμος παίκτης. Θα δείξει βέβαια. Θα δούμε σε ποιον θα κάνω πρόταση. Από τους δύο όταν θα έρθει η ώρα του. Σε αυτό το σημείο θα σας αφήσω φίλοι μου. Δύο πολύ σημαντικές νίκες στο έκτο επεισόδιο είδαμε. Μία εντός έδρας 3-0 στο 17. 3-2 τελείωσε αγχωτική στο τέλος και πολύ μεγάλη νίκη, ίσως η μεγαλύτερη που έχω κάνει μέχρι τώρα στο career επί της Arsenal. Πολύ σημαντικές και οι δύο νίκες, 22 βαθμούς, πρώτο σταθερά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, μέχρι τότε γεια σας.